Χάρη προερχόταν από μία σεζόν στα Γιάννη, μισή σεζόν στα Γιάννη ουσιαστικά. Και ξαφνικά βρέθηκε στον ΠΑΟΚ. Δυσκολεύτηκες, σου ήρθαν αναποδιές, διακυμάνσεις την απόδοσή σου. Τελικά, ποιο είναι το πόρισμα που βγάζεις για αυτή τη σεζόν? Τι θα έπρεπε να κάνεις διαφορετικό και τι δεν θα το ξανακάνεις στο μέλλον? Για μένα ήταν σίγουρα μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά, λόγω των τραυματισμών. Παράλληλα, οι μεγαλύτεροι συμπαίχτες μου εδώ πέρα, όπως είναι ο Γιώργος, ο Τζιόλης, ο Κλάους, ο Μαλεζάς, με βοήθησαν πάρα πολύ να αλλάξω τον τρόπο που σκέφτομαι. Άλλαξα πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μου, στο φαγητό μου και προσπάθησα πάρα πολύ. Και ίσως αυτό είναι το μυστικό και για την επόμενη χρονιά, ώστε να συνεχίσω να δίνω το 100% και να μην έχω τραυματισμούς. Φάνηκε στο τέλος ότι ο ΠΑΟΚ είχε ένα χαρακτήρα νικητή που δεν τον είχε στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Αυτό είναι απόρρια, το ότι μία νεανική ομάδα ορίμασε μέσα από τις εμπειρίες, μέσα από καλά παιχνίδια και άσχημα παιχνίδια. Ίσως ήταν και ο προγραμματισμός τέτοιος. Πώς το εξηγείς αυτό? Δηλαδή, μια ομάδα η οποία είχε τόσα προβλήματα κατάφερε να τελειώσει αίτητα τα play-off και να βγει πρώτη. Όπως είπατε, μέσα στη διάρκεια της χρονιάς είχαμε έλλειψη εμπειρίας, γιατί σε πολλά παιχνίδια παίζαμε με πολλούς μικρούς μέσα στην εντεκάδα μας. Δηλαδή, οι έμπειροι παίχτες δεν έφταναν για να καταφέρουμε να κερδίσουμε κάποια μάτς. Όσο πέρναγε ο καιρός, αυτοί μας βοηθήσαν και εμάς τους μικρότερους να σκεφτόμαστε πιο όρημα στο γήπεδο. Και όπως είχα πει και άλλη μια φορά, πριν τα play-off, είχαμε πει μεταξύ μας όλοι οι παίχτες ότι πάμε για να κερδίσουμε ή να μην χάσουμε σε όλα τα παιχνίδια, και έτσι και έγινε. Τώρα που τελείωσε η χρονιά με ό,τι πετύχατε στην Ευρώπη, στο κύπελλο, ό,τι έγινε και στο πρωτάθλημα, καλά πήγε η χρονιά για τον ΠΑΟΚ? Μέτρια? Πώς το σκέφτεσαι? Εντάξει, μέσα στη χρονιά σίγουρα δώσαμε πολλές λύπες στον κόσμο. Δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε να είμαστε σε αρκετά παιχνίδια, αλλά πιστεύω πως αυτή η χρονιά κλείνει έτσι πως εξελίχθηκε, με τον καλύτερο τρόπο για μας. Επειδή δεύτερη χρονιά θα ξεκινάμε κάτι που το θέλει πάρα πολύ ο ΠΑΟΚ εδώ και πολλά χρόνια, έτσι, να παίξει ομάδα ομίλου Champions League. Πώς επηρεάζει εσένα σαν νεαρό ποδοσφαιριστή και τι θεωρείς, με δεδομένη και την εμπειρία από πέρυσι, από το πώς δουλέψατε στην αρχή της σεζόν, ότι είναι το βασικό που πρέπει να κάνετε στο ξεκίνημα της προετοιμασίας για να εμφανιστεί ο ΠΑΟΚ έτοιμος να διεκδικήσει αυτή την ευκαιρία? Εγώ όλη τη χρονιά πήρα πολλά μαθήματα από τον ΠΑΟΚ. Τώρα το θέμα του Champions League είναι για μένα κάτι ξεχωριστό. Σήμερα είναι ίσως, όχι ίσως, είναι η πιο ωραία βραδιά της ζωής μου στο ποδόσφαιρο. Και εγώ μαζί με την υπόλοιπη ομάδα θα δουλέψουμε σκληρά για να κάνουμε ό,τι πρέπει να κάνουμε. Πώς βλέπεις τον εαυτό σου στον ΠΑΟΚ τα επόμενα χρόνια? Είπες τώρα ότι είναι η καλύτερη βραδιά η σημερινή. Ποια θα ήταν η επόμενη καλύτερη βραδιά για σένα? Σίγουρα αυτό που θέλω εγώ, όπως και όλοι οι συμπαίχτες μου, θα είναι να πάρουμε κάποιο τίτλο όσο πιο άμεσα γίνεται. Κάπου είχα διαβάσει ότι αυτός που είχε δίπλα σου είχε κάνει bullying. Αληθεύει? Όχι, δεν υπάρχει. Ο Γιώργος είναι ένας, γιατί πολλά έχουν ακουστεί για τον Γιώργο. Ο Γιώργος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος φτιάχνει τα αποθητήρια και δεν τα χαλάει, όπως λένε μερικοί. Και ίσα-ίσα όλη την ώρα μας έχει από κοντά μας μικρούς και πολλές φορές μας βρίζει, αλλά για το καλό μας, για να γίνουμε καλύτεροι και να μάθουμε από τα λάθη μας. Άρα το έκανα τον bullying. Λοιπόν, συγχαρητήρια για τη χρονιά και για την επιτυχία. Ο ΠΑΟΚ διαπιστωμένα είναι η ομάδα που εμπιστεύεται περισσότερο τον Έλληνα ποδοσφαιριστή και τους νέους ποδοσφαιριστές. Ξεκινάνε μεταγραφές. Στους νέους Έλληνες συναδέλφους, αν σε πέραν τηλέφωνο και σου λέγαν τι έχεις να μου πεις για τον ΠΑΟΚ, τι θα έλεγες? Σίγουρα θα έλεγα τα καλύτερα. Γιατί όπως είπατε, είναι μια ομάδα που εμπιστεύεται και δίνει ευκαιρίες στους νέους Έλληνες ποδοσφαιριστές.